Πέμπτη η χώρα βρίσκεται σε μια νέα κατάσταση, σε ένα νέο περιβάλλον. Γιατί η απόφαση του Eurogroup δίνει για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια έναν καθαρό ορίζοντα εξόδου από τα μνημόνια, από την ύφεση και από την κρίση της οικονομίας. Και θέλω να επιστήσω την προσοχή σας. Δεν αποτελεί το τέλος της κρίσης. Η απόφαση του Eurogroup αλλά δίνει για πρώτη φορά μετά καθαρό διάδρομο εξόδου από την κρίση και από τα μνημόνια, τον οποίο θα έχουμε τη δυνατότητα να διαβούμε τους επόμενους μήνες. Άρα, το μόνο που δεν χρειάζεται είναι ο ευσυχασμός. Αντιθέτως, τώρα είναι που πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες. Τώρα που βλέπουμε την έξοδο, χρειάζεται να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να εκπληρώσουμε αυτόν τον στόχο. Η συμφωνία της προηγούμενης Πέμπτης αντιστοιχεί στους πολιτικούς στόχους που είχαμε θέσει στην προηγούμενη συνεδρίαση. Άρα, το μόνο που δεν χρειάζεται είναι ο ευσυχασμός. Συνάντηση του Eurogroup στην προηγούμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Και αντιστοιχεί στους πολιτικούς στόχους κυρίως για 4 λόγους. Πρώτον, διότι προσδιορίζει με σαφή και καθαρό τρόπο τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος που θα εφαρμοστούν αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος, ώστε το ελληνικό χρέος να καταστεί βιώσιμο. Θυμίζω ότι στην απόφαση επαναλαμβάνεται πως το κριτήριο βιωσιμότητας του χρέους πλέον αποτελεί το όριο των ετήσιων ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών του ελληνικού δημοσίου που δεν πρέπει να ξεπερνά το 15% του ΑΕΠ. Και για να επιτευχθεί αυτό, ορίστηκε ότι θα υπάρξουν επιμηκύνσεις του σταθμισμένου μέσου όρου των οριμάσεων των ελληνικών ομολόγων, αλλά και περίοδος χάριτος των επιτοκίων μέχρι και για 15 έτη. Δεύτερον, γιατί έγινε αποδεκτή η λεγόμενη γαλλική πρόταση για συμπερίληψη στα μέτρα της ρήτρας ανάπτυξης. Γαλλική πρόταση που θυμίζω όμως ότι αποτελούσε και πάγια θέση, διαπραγματευτική θέση της ελληνικής κυβέρνησης από το 2015. Σύμφωνα με τη ρήτρα αυτή, πιθανή αρνητική εξέλιξη στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας θα συνοδεύεται από αυτόματη επέκταση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Και άρα με αυτόν τον τρόπο αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι καθιστούμε τους εταίρους μας, συνεταίρους μας, την αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Έχουν πολύ ισχυρά κίνητρα και αυτοί για να έχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Τρίτον, η απόφαση του Eurogroup περιλαμβάνει δέσμευση για συγκεκριμένες δράσεις και ειδικά προγράμματα που θα τονώσουν την ανάπτυξη. Αλλά κυρίως κάνει δεκτό ένα πάγιο αίτημα της ελληνικής πλευράς για την ίδρυση αναπτυξιακής τράπεζας που θα μπορέσει μέσω της μόχλευσης υπαρχόντων αλλά και νέων κεφαλαίων να κατευθύνει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και διευκολύνσεις πόρους σε ειδικά και επιλεγμένα επενδυτικά σχέδια. Είναι, νομίζω, μια πολύ σημαντική απόφαση, δεδομένου ότι αυτό το αναπτυξιακό εργαλείο έλειπε από την χώρα εκείνη που το χρειάζεται περισσότερο από κάθε άλλη στην Ευρωζώνη. Και στην κατεύθυνση αυτή ήδη προετοιμάζουμε συνεργασίες και χρηματοδοτήσεις δράσεων τόσο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όσο και με άλλες αναπτυξιακές τράπεζες χωρών της Ευρωζώνης αλλά και με την Παγκόσμια Τράπεζα. Το σημαντικότερο όμως στην πρόσφατη απόφαση του Eurogroup είναι το τέταρτο σημείο και έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη πλέον δέσμευση για την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος μέχρι τον Αύγουστο του 2018 και την έμπρακτη
την απόφαση για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας για την έξοδό της στις αγορές, για τη δυνατότητα από τούδε και στο εξής, από το τέλος του προγράμματος και μετά, να μπορεί αυτοδύναμα να αναχρηματοδοτεί το χρέος της και τις ανάγκες της. Έμπρακτη στήριξη που θα πάρει τη μορφή ενός αποθεματικού που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πανενδεχόμενο, ακόμη και σε περίπτωση που τα ελληνικά ομόλογα μπορεί να υποστούν πιέσεις από τις αγορές χρήματος, ώστε αυτές οι πιέσεις να αντιμετωπιστούν και να συγκρατηθούν τα επιτόκια των ομολόγων. Αυτή η απόφαση είναι ίσως η πιο σημαντική, γιατί αίρει κάθε βεβαιότητα και καθιστά εφικτή και ασφαλή τη δυνατότητα οριστικής εξόδου από τα προγράμματα στήριξης μέχρι το καλοκαίρι του 2018. Είναι λοιπόν για τους παραπάνω λόγους που ορθώς πιστεύω αμέσως μετά την απόφαση δηλώσαμε, χωρίς ακρότητες, χωρίς πανηγυρισμούς, συγκρατημένα, αλλά νομίζω ορθώς δηλώσαμε ότι ίσως είναι η πρώτη φορά μετά τον δύσκολο συμβιβασμό του καλοκαιριού του 2015 που αισθανόμαστε δικαιωμένοι. Και για έναν επιπλέον λόγο, γιατί τρεις εβδομάδες πιο πριν πήραμε το ρίσκο και απορρίψαμε μια πρόταση που είχαμε τότε στο τραπέζι, που δεν αντιστοιχούσε όμως στις απαιτήσεις της στιγμής και δεν εγγυούνταν την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την προοπτική εξόδου της χώρας με ασφάλεια στις αγορές. Και επειδή ξέρετε, ό,τι και να λέμε εμείς ή ό,τι και να λένε όσοι επιμένουν σε μια στήρα αδιέξοδη και μίζερη για τη χώρα στο τέλος αντιπολιτευτική τακτική, το αποτέλεσμα της συμφωνίας που πετύχαμε προχθές κρίνεται πέραν ημών και κρίνεται από τους καθήλυνα αρμόδιους, δηλαδή από αυτούς που θα κληθούν σύντομα να ξαναεμπιστευθούν την ελληνική οικονομία και να επενδύσουν στην Ελλάδα και στα ελληνικά ομόλογα. Έχει λοιπόν σημασία, για να μπορέσει κανείς να κρίνει με αντικειμενικότητα και νυφαλιότητα, να δει τις δικές τους αντιδράσεις αμέσως μετά τη συμφωνία. Τα ελληνικά δεκαετή ομόλογα λοιπόν σημείωσαν χθες τις καλύτερες επιδόσεις τους από την αρχή της κρίσης, με επιτόκιο που κυμαινόταν περίπου στο 5,5%. Και αυτό, αν θέλετε, αποτελεί ένα ασφαλές κριτήριο, έναν ποσοτικοποιημένο δίκτυο εμπιστοσύνης με βάση τον οποίο μπορεί να επαληθεύσει κανείς αν λένε αλήθεια όλοι στην Ευρώπη που μιλούν για μια απόφαση διεξόδου ή αν λένε αλήθεια κάποιοι εδώ, κάποια στρατευμένα μέσα ενημέρωσης και η αντιπολίτευση που μιλούν για αποτυχία. Και εκτιμώ ότι το επόμενο διάστημα η περαιτέρω καθοδική πορεία των επιτοκίων θα συνεχιστεί, ώστε πολύ σύντομα να έχουμε τη δυνατότητα με πολύ καλούς όρους να κάνουμε την πρώτη δοκιμαστική έξοδο στις αγορές. Και μάλιστα όχι εκβιαστικά, όχι απόλυτα προστατευμένα και βεβαιασμένα όπως έγινε το 2014, αλλά ανοιχτά, με όρους βιώσιμους και διατηρήσιμους. Όμως, αν θέλετε, αυτό αποτελεί έναν από τους βραχυπρόθεσμους στόχους μας και ίσως όχι τον κύριο στόχο μας. Δεν είναι ο κύριος στόχος μας. Ο κύριος στόχος μας σχετίζεται με την πλήρη κινητοποίηση όλων των δυνάμεων και των δυνάμεων που αποτελούν τον κορμό της κυβέρνησης, αλλά κυρίως των παραγωγικών δυνάμεων, προκειμένου να στηρίξουμε την πραγματική οικονομία και να δώσουμε μια προοπτική επανεκκίνησης, δυναμικής επανεκκίνησης και δυναμικής ανάκαμψης οικονομίας. Γνωρίζαμε και πριν την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ότι είχε διαμορφωθεί ένα περιβάλλον θετικό,
Υπήρχε όμως αυτή η αναμονή, αλλά είχε διαμορφωθεί ένα περιβάλλον, θα έλεγα, ιδιαίτερου επενδυτικού ενδιαφέροντος. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι αυτό το περιβάλλον ήταν πρωτοφανές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα λοιπόν με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, με τη θετική διέξοδο σε σχέση με την προοπτική βιωσιμότητας του χρέους, με την άρση της αβεβαιότητας, αυτό το ενδιαφέρον δεν είναι υπερβολή, παίρνει τα χαρακτηριστικά ενός μεγάλου κύματος. Ενώ ήδη έχει αρχίσει να μεταφράζεται και σε εκκίνηση συγκεκριμένων πια επενδύσεων. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ρευστότητα. Ζεστό χρήμα που εισδραίει στην αγορά και στην πραγματική οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα μπορούμε να δούμε ανωδικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενδεχομένως πιο υψηλούς από αυτούς που είχαμε εκτιμήσει. Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που είναι το ζητούμενο μετά από πολλά χρόνια όπου βλέπαμε τους δείχτες ανεργίας να αυξάνονται. Και βεβαίως σημαίνει ότι θα ξεχάσουμε τις αρνητικές εφιαλτικές αναφορές σε κόφτες στην ανάγκη νέων μέτρων, καθώς η ίδια η πορεία της οικονομίας θα εγγυάται την εκκλήρωση των δημοσιονομικών στόχων του προγράμματος, βεβαίως με την ταυτόχρονη διαχείριση, χρηστή διαχείριση που πρέπει να κάνουμε το επόμενο διάστημα. Θέλω όμως εδώ να κάνω και μια ακόμα επισήμανση. Δεν αρκεί σε καμιά περίπτωση απλώς να διαχειριστούμε αυτό το momentum που είναι πανθομολογούμενο και φάνηκε από το γεγονός ότι ακόμα και εν μέσω της διαπραγμάτευσης το πρώτο τρίμηνο του 2017 είχαμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης 0,4%. Το θέμα λοιπόν δεν είναι απλά να διαχειριστούμε αυτό το momentum, αλλά να το αξιοποιήσουμε αυτό το momentum. Να το αξιοποιήσουμε έτσι ώστε να εγγυηθούμε ότι η δυναμική ανάκαμψη της οικονομίας, η ανάπτυξη, δεν θα είναι για μια ακόμη φορά μια ανάπτυξη για τους λίγους. Δεν θα είναι δείκτες και νούμερα χωρίς αντίκρισμα στην ελληνική κοινωνία. Αλλά θα είναι ανάπτυξη τα ωφέλη της οποίας θα τα καρποθούν οι πολλοί. Να αξιοποιήσουμε το momentum για να κατευθύνουμε με ορθό τρόπο την ανάπτυξη της οικονομίας, για να δημιουργήσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, αλλά και να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες παρεμβάσεις υπέρ των κοινωνικών στρωμάτων και τάξεων που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση και τις οποίες θέλουμε να εκπροσωπούμε και οφείλουμε να στηρίξουμε. Επιτρέψτε μου κάποια σχόλια εδώ για το παραγωγικό μοντέλο. Δική μας αντίληψη είναι ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένας γενικός πολιτικός σχεδιασμός και συντονισμός της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε μια άνεργη και άναρχη ανάπτυξη που δεν έχει απτά αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή των πολιτών και δεν θα δημιουργεί συνθήκες ευημερίας για τους πολλούς. Και είναι για αυτό το λόγο που πρέπει να υποστηριχθούν συγκεκριμένα παραγωγικά επενδυτικά σχέδια στη βάση ενός στοχευμένου και αναπεριφέρεια δομημένου προγράμματος, ενός πλάνου αναπτυξιακού, ενός εθνικού αναπτυξιακού πλάνου. Γι' αυτό το λόγο έχουμε ήδη αποφασίσει και τώρα μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης προχωράμε άμεσα στην διενέργεια των 13 περιφερειακών αναπτυξιακών συνεδρίων, ώστε να καθοριστούν σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες οι βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της κάθε περιοχής,
αξιοποιώντας άμεσα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής και της κάθε περιφέρειας. Ξεκινάμε από το επόμενο 15ήμερο, από τη Δυτική Μακεδονία, θα ακολουθήσουν και μέσα στο καλοκαίρι και άλλα συνέδρια, θα συνεχιστούν αμέσως μετά το φθινόπωρο, με στόχο ή δυνατόν μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ολοκλήρωσης αυτού του κύκλου. Την ίδια στιγμή όμως, οφείλουμε με τις αναγκαίες συνέργειες και τον καλύτερο δυνατό συντονισμό των Υπουργείων να υποστηρίξουμε και να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την εκκίνηση ήδη όριμων επενδυτικών σχεδίων, χωρίς κολυσιεργίες και χωρίς άσκοπες γραφειοκρατικές υπερβολές. Και δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι ένα από τα πρώτιστα καθήκοντα της νέας περίοδου είναι το προσωπικό ενδιαφέρον του κάθε υπουργού, ώστε φάκελοι που βρίσκονται στα συρτάρια, εγκλωβισμένοι από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας, να ξεκολλήσουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα καθήκον που μας το δίνει η ίδια η κοινωνία, ο κόσμος πραγματικής οικονομίας, ότι πρέπει όλοι να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, ώστε, όπως είπα πριν, να μην διαχειριστούμε απλά το momentum, να το αξιοποιήσουμε. Και άρα πολλές φορές σημαίνει ότι πρέπει να συγκρουστούμε όχι μόνο με μικροσυμφέροντα, αλλά και με τον φόβο απέναντι στην ευθύνη που πολλές φορές κυριαρχεί στο δημόσιο τομέα και στις δημόσιες υπηρεσίες. Όπως είπα προηγουμένως όμως, στόχος μας δεν είναι η άνεργη ανάπτυξη. Αντίθετα, εμείς θέλουμε την δίκαιη ανάπτυξη. Αντίθετα, εμείς πρέπει να υποστηρίξουμε επενδυτικά σχέδια που αυξάνουν την απασχόληση, ενώ πρέπει να είμαστε κάθετοι και άτεγκτοι στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας μέσω των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών που σε συνθήκες ύφεσης του εργατικού συνδικαλισμού λόγω της υψηλής ανεργίας αποτελούν ενδεχομένως και το μοναδικό εργαλείο προστασίας των εργαζόμενων σήμερα. Μέχρι στιγμής στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης έχουμε πετύχει αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Κατά την περίοδο της δικής μας διακυβέρνησης, από το Γενάρη του 2015 μέχρι σήμερα, το ισοζύγιο των θέσεων εργασίας είναι για πρώτη φορά θετικό και όχι απλά θετικό, αλλά αξιόλογο. Περίπου 230 νέες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί, 230.000 θέσεις εργασίας, το ισοζύγιο είναι θετικό κατά 230.000 θέσεις εργασίας από τον Γενάρη του 2015 ως σήμερα. Και επιτρέψτε μου εδώ και μία αντιπαραβολή για να έχουμε πλήρη εικόνα. Η περίοδος της διακυβέρνησης Παπανδρέου, η πρώτη περίοδος της κρίσης, είχαμε αρνητικό ισοζύγιο, χάθηκαν 543.000 θέσεις εργασίας. Αμέσως μετά, η υπηρεσιακή κυβέρνηση του κ. Παπαδήμου, 93.000 θέσεις εργασίας χάθηκαν. Και αμέσως μετά, η περίοδος της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό τον κ. Σαμαρά, είχαμε αρνητικό ισοζύγιο κατά 259.000 θέσεις εργασίας. Και από το 2015 ως σήμερα έχουμε το θετικό ισοζύγιο με τις 230.000 θέσεις εργασίας. Προφανώς δεν έχουμε καταφέρει να καλύψουμε όλο το χαμένο έδαφος, το χαμένο έδαφος της περίοδου της κρίσης, της καταστροφικής περίοδου 2010-2015. Όμως πράγματι αποτελεί θράσος από ορισμένους να μας κουνάνε και το δάχτυλο. Και θέλω να τονίσω ότι τον Απρίλιο και τον Μάιο, πριν κλείσει η αξιολόγηση, άρα πριν δημιουργηθεί αυτό το momentum που σας ζητώ να αξιοποιήσουμε, είχαμε ρεκόρ 17 ετίας με 92.000 τον Απρίλιο και 89.000 τον Μάιο
θέσεις εργασίας, θετικό ισοζύγιο στις θέσεις εργασίας. Και δεν είναι μόνο αυτό. Με την αναβαθμισμένη λειτουργία του σώματος επιθεώρησης εργασίας, αλλά και με τα στοχευμένα προγράμματα επανένταξης ανέργων, έχουμε καταφέρει να αντιστρέψουμε και τη σχέση μεταξύ πλήρους και μερικής απασχόλησης υπέρ της πλήρους απασχόλησης. Και τούτο παρά την γενικευμένη απορρίθμιση της αγοράς εργασίας από το 2010 και μετά. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε με συντονισμό, με αυστηρότητα και με αποφασιστικότητα. Διότι η ανάκτηση της εργασίας, η δημιουργία σταθερών και ασφαλών θέσεων εργασίας αποτελεί την κύρια και απόλυτη, θα έλεγα εγώ, προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Και στο πλαίσιο αυτό, άμεσα με τη συνεργασία και των αρμόδιων υπουργείων, πρέπει να βρεθεί και η βέλτιστη λύση στο μεγάλο θέμα των συμβασιούχων του ελληνικού δημοσίου. Ένα θέμα που, όπως γνωρίζετε, δεν δημιουργήθηκε επί των ημερών μας, πολλά χρόνια πριν, και πρέπει να βρεθεί η βέλτιστη λύση, ώστε να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη συνθήκη ομοιρίας για χιλιάδες εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες ανάγκες. Επανέρχομαι όμως. Πρέπει να αξιοποιήσουμε το θετικό momentum της ελληνικής οικονομίας και πιθανές υπεραποδόσεις εσόδων, αλλά και τον πολιτικό χρόνο, για να δημιουργήσουμε τα θεσμικά θεμέλια ενός νέου κοινωνικού κράτους, αλλά και για να στηρίξουμε τις υπάρχουσες δομές. Να στηρίξουμε με κάθε τρόπο και παρά τους δεδομένους περιορισμούς του προγράμματος, που τους γνωρίζουμε όλοι, τους πολίτες όλων των κοινωνικών κατηγοριών, κυρίως όλους όσοι έχουν πληγεί από την κρίση. Γι' αυτό το επόμενο διάστημα, και θέλω εδώ να τονίσω ότι για μας δεν υπάρχει διάστημα καλοκαιρινών διακοπών. Η Βουλή θα κλείσει λίγες μέρες, αλλά πρέπει να αξιοποιήσουμε το διάστημα των καλοκαιρινών μηνών ώστε να προχωρήσουμε σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες. Θέλω να αναφερθώ ιδίως στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και σε αυτή την τρέχουσα το νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια. Κυρίως όμως θέλω να αναφερθώ στο νομοσχέδιο που θα έρθει μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού στη Βουλή, ενδεχομένως να ψηφιστεί το Σεπτέμβρη, στις αρχές του Σεπτέμβρη, και αφορά τη μεγάλη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που πρέπει να επιταχυνθεί ώστε να δημιουργηθεί το νέο σχολείο. Ένα σύγχρονο σχολείο ίσων ευκαιριών που δεν θα είναι πια προθάλαμος των φροντιστηρίων, ούτε απλά εξεταστικό κέντρο για τις εξετάσεις που εκεί διενεργούνται στο τέλος χρονιάς. Αλλά θέλουμε να είναι ένα σχολείο γνώσης και εκπαιδευτικής αγωγής. Με το νομοσχέδιο επίσης για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Νομίζω ότι εδώ προχωράμε στη μεγαλύτερη τομή στον χώρο της υγείας μετά την ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με την εξυγίανση των οικονομικών των νοσοκομείων, με τη λειτουργία του Κεντρικού Συστήματος Προμηθειών, με την ενίσχυση του προσωπικού, με την επαναλειτουργία μονάδων και με την διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών περίθαλψης. Με την διαρκή επέκταση του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, ώστε να καλύπτει το σύνολο των πολιτών που το έχουν ανάγκη. Διότι ο πολιτισμός μιας κοινωνίας σε μεγάλο βαθμό, θα έλεγα, ότι κρίνεται από την ποιότητα της κοινωνικής προστασίας και των υπηρεσιών υγείας που προσφέρει σε κάθε πολίτη ανεξαρτήτως εισοδήματος. Σας θυμίζω ότι εμείς κάναμε το μεγάλο βήμα με την πρόβλεψη για την δωρεάν περίθαλψη των περίπου 2,5 εκατομμυρίων ανασφάλιστων συμπολιτών μας, αλλά αυτό το βήμα πρέπει να είναι μόνο η αρχή.
Επιτρέψτε μου όμως εδώ και μια ακόμα επισήμανση. Διακηρυγμένος στόχος αυτής της κυβέρνησης και σαφής δέσμευσή μας στον ελληνικό λαό όταν ζητήσαμε την στήριξή του για να βρεθούμε εδώ που είμαστε σήμερα δεν ήταν μόνο η έξοδος από την κρίση αλλά ήταν και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Η ανάδειξη του συνόλου των σκοτεινών υποθέσεων των προηγούμενων ετών καθώς και των σημαντικών ευθυνών του πολιτικού προσωπικού. Γνωρίζετε φυσικά ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές υποθέσεις που διερευνώνται από τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την Υγεία, αλλά και πολλές άλλες υποθέσεις που διερευνούνται από τη δικαιοσύνη. Από τη δική μας πλευρά είμαστε υποχρεωμένοι και έχουμε δεσμευθεί να μην συγκαλύψουμε τίποτα, να μην υποθάλψουμε, να μην υποχωρήσουμε απέναντι στις δυνάμεις εκείνες που υπονόμευσαν το δημόσιο συμφέρον, που κατασπατάλησαν δημόσιο χρήμα, που δωροδόκησαν και δωροδοκήθηκαν και ξέπλυναν μαύρο χρήμα. Είτε πρόκειται για την υπόθεση της Ζήμερ, που ακόμα ταλανίζει την πολιτική ζωή, είτε για άλλες υποθέσεις πιο πρόσφατες, όπως η υπόθεση Νοβάρτης, τα εξοπλιστικά, την υπόθεση του πρώην Υπουργού κ. Παπαντονίου, είτε για το μεγάλο σκάνδαλο του Ερίκος Ντινάν, που φέρνει στην επιφάνεια όλες τις σκοτεινές πρακτικές του παλιού πολιτικού συστήματος. Είτε όμως πρόκειται, και ακόμα περισσότερο εγώ θα έλεγα, για εγκληματικές ενέργειες που ξεπερνούν κάθε όριο ανοχής και μας αφήνουν όλους εμβρόντιτους, όπως η άθλια αυτή υπόθεση του Νουρουάν με τους 2 τόνους ηρωίνης και τους μυστηριώδεις ταυτόχρονους θανάτους πολλών εκ των μαρτύρων, των κρίσιμων μαρτύρων της υπόθεσης. Η ελληνική κυβέρνηση, στο πλαίσιο των συνταγματικών της αρμοδιοτήτων και της δικαιοκρατίας, θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της, ώστε η ελληνική δικαιοσύνη να αφαιθεί απερίσπαστη να εξετάσει όλες αυτές τις υποθέσεις. Και ο ελληνικός λαός να μάθει, αλλά και οι υπεύθυνοι, να βρεθούν και να τιμωρηθούν. Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κατανοώ ότι η αξιολόγηση και η μακρά διαπραγμάτευση μας έχει στερήσει δυνάμεις, μας έχει ενδεχομένως αφαιρέσει και πολύτιμο πολιτικό χρόνο. Επομένως, αυτό που θέλω να επισημάνω για άλλη μια φορά είναι ότι μετά από αυτή την εξέλιξη που μας βάζει σε μια καινούργια εντελώς φάση, σε μια καινούργια εντελώς περίοδο για τη χώρα, δεν υπάρχει χρόνος για ευσυχασμό, δεν υπάρχει καιρός για ξεκούραση και για αδράνεια. Έχουμε το πολιτικό και το οικονομικό momentum και πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Πρέπει να επιταχύνουμε το κυβερνητικό έργο, να επιταχύνουμε το νομοθετικό μας έργο, να ανεβάσουμε ταχύτητα και όχι να κατεβάσουμε. Από σήμερα θεωρώ ότι εκκινεί για τη χώρα μια νέα περίοδος, αλλά και για την σημερινή κυβέρνηση που έχει στόχο να βγάλει τη χώρα από την κρίση, μια νέα περίοδος. Με έναν ορίζοντα 2 ετών διακυβέρνησης με την παρούσα εντολή και άλλων 4 με την εντολή που θα διεκδικήσουμε στο τέλος της θητείας μας από τον ελληνικό λαό, συγκρίνοντας τα πεπραγμένα μας με τα πεπραγμένα των προηγούμενων κυβερνήσεων. Πρώτος μας μεγάλος σταθμός πλέον, η έξοδος από το πρόγραμμα και την επιτροπία τον Αύγουστο του 2018. Με σταθερά βήματα, με αποφασιστικότητα, με συνοχή και συντονισμό, έχουμε τη δυνατότητα να οικοδομήσουμε μια χώρα διαφορετική από αυτή που παραλάβαμε.
να φτιάξουμε μια χώρα και μια κοινωνία που κάθε μέρα θα είναι και ένα βήμα πιο κοντά στο ιδανικό της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της ισότητας και της ευημερίας για τους πολλούς. Γνωρίζω, όπως γνωρίζετε κι εσείς, ότι όλο αυτό το διάστημα δουλεύουμε διαρκώς απέναντι σε έναν πολύ αρνητικό συσχετισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο όμως και απέναντι σε ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα, πρωτοφανώς αρνητικό επικοινωνιακό περιβάλλον. Αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι με αυτό απέναντι ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύτηκε και όχι μόνο μια, αλλά δύο και τρεις φορές το πιο δύσκολο έργο στη σύγχρονη ιστορία του τόπου. Την έξοδο από την κρίση με εντιμότητα και δικαιοσύνη και με τις λιγότερες δυνατές πληγές στο κοινωνικό σώμα. Σας ζητώ λοιπόν να αγνοήσετε αυτό το επικοινωνιακό περιβάλλον και να κάνετε αυτά που πρέπει να κάνετε. Και θέλω να σας θυμίσω ότι πρέπει να μιλούν τα έργα και όχι τα λόγια. Και από τα έργα θα κριθούμε. Αρκεί να πιστέψουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ. Παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι, την εισήγηση του